Κύριε Θεοχάρη, πρώτον θα ξέρετε ότι τη λέξη εξεταστική επιτροπή νομίζω δεν την έχετε ακούσει ποτέ από τη φωνή μου. Αλλά αφού λέτε για σκάνδαλα και λέτε ότι τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο και αν είναι σκάνδαλο, να σας εξηγήσω τι επιλογή είχε η κυβέρνηση με τις προνομούχες μετοχές. Και θα σας θέσω ένα ερώτημα, ένα quiz, ένα puzzle για να μου απαντήσετε αύριο, αλλιώς θα σας απαντήσω εγώ. Εμείς για τις προνομούχες μετοχές είχαμε δύο ακραίες λύσεις. Θα μπορούσαμε αυτό που έλεγε ο νόμος, που ήταν αν θέλεις να τη μετατρέψεις, τις μετατρέπεις στο μέσο όρο της τιμής των τελευταίων 12 μηνών. Η άλλη λύση, αν ήθελαμε να τις μετατρέψουμε, ήταν να τις μετατρέψουμε στην τιμή που έβγαινε από το βιβλίο προσφοράς. Εμείς είπαμε δεν θα κάνουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Γιατί αν κάναμε το πρώτο, θα υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος να υπάρχει πολύ μεγάλη απομείωση των μετοχών μας. Αν κάναμε το δεύτερο, τι ήταν η τιμή που έβγαινε δηλαδή από το βιβλίο προσφοράς, είχε πολύ μεγάλο κίνδυνο να μην μπουν άλλοι ιδιώτες. Δηλαδή να αποτραπούν οι ιδιώτες να μπουν και να μην καλύψουν το βασικό σενάριο και οι τέσσερις τράπεζες. Τι κάναμε? Γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα λέτε ο στόχος σας να μην ερχόταν ξένο χρήμα, επενδυτές. Είπαμε ότι δεν θα τις μετατρέψουμε, άρα δεν θα αλλάξουμε το νόμο που ήταν έτσι το τελευταίο 12 μήνες, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα τις μετατρέπαμε τις μετοχές, και είπαμε να συμμετέχουν στο bail-in. Το quiz για σας, και να ξέρω ότι είναι μεγάλος αριθμός, είναι πόσο κερδίσαμε από αυτή την απόφαση να είναι bail-in οι μετοχές σε σχέση αν είχαμε κάνει το μέσο όρο των τελευταίων 12 μηνών. Ξέρετε πώς είναι αυτός ο αριθμός? Μπορείτε να το φανταστείτε. Όταν θα το φανταστείτε, ελπίζω και όταν θα το βρείτε τον αριθμό, να έρθετε να μου ζητήσετε συγγνώμη προσωπικά, να ζητήσετε συγγνώμη από όλη την Ολομέλεια για αυτό το λαϊκισμό. Γιατί ξέρετε ότι δεν είχαμε πολλές επιλογές και θα μάθετε, αφού δεν το ξέρετε, ότι αυτή την απόφαση πόσο κέρδισε ο ελληνικός λαός. Ευχαριστώ πολύ.